Ραδιοθήβα 97,5. Και όπως σας είχαμε υποσχεθεί, στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον κύριο Γραμμόζη, ο οποίος ήρθε να τιμήσει την πόλη μας από τη Γερμανία. Κύριε Γραμμόζη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Έχετε παρουσιάσει και έχετε βγάλει ένα βιβλίο με τίτλο «Η αρρημένη βλάχη και η κρυμμένη αλήθεια». Ναι, είναι τριλογία, δεν είναι ένα βιβλίο, είναι τρία. Είναι τρία βιβλία. Είστε συγγραφέας και έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχετε βγάλει και ένα... Έχετε γυρίσει μάλλον ένα ντοκιμοντέρ, το οποίο θα το προβάλλουμε στο συνεδριακό κέντρο με την εκδήλωση που κάνει το Φροντιστήριο Θηβαϊκής Αρχαιογνωσίας. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια? Ναι, να σας πω. Το ντοκιμαντέρ αυτό πρόκειται για ένα παιδάκι ελληνάκι που έτυχε να είμαι εγώ, που έφυγε από την Ελλάδα της αρχής δεκαετία του 70 στη Γερμανία, δίχως να γνωρίζει σχεδόν τίποτα για τον ελληνικό πολιτισμό και τα λοιπά, καταλαβαίνετε, εκτός από τον επιφυνιακό, αυτά που μαθαίνουν στα σχολεία. Ο Ηρακλής σκότωσε τα φίδια, τον λιοντάρι της Νέας και τα λοιπά, τα φυνιακά, όχι το βάθος του ελληνικού πολιτισμού. Και έτυχε στη Γερμανία να γνωριστεί εκεί με έναν φιλόσοφο γερμανό, βαθύ γνώστη του ελληνικού πολιτισμού, λοιπόν, και το αποκάλυψε το βάθος του ελληνικού πολιτισμού, τον παγκόσμιο ελληνικό πολιτισμό που θρέφει όλη την ανθρωπότητα μέχρι σήμερα. Καταλάβατε. Φανερώνει αυτό το πράγμα και μου αποκάλυψε, επειδή ήταν πολύ γνώσιμο, αποκάλυψε ορισμένους μύθους, το οποίο κατά σύμπτωση κάναμε εμείς οι αρρημένοι που από τα βουνά όταν κατεβαίναμε στη Χιμαντιά με τον παππού μου, κάποια ιεροτελεστία του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα και της Πύρα, το οποίο δεν το γνώριζα. Ενώ γνώριζα τον κατακλυσμό του Νόε, τον ελληνικό κατακλυσμό, δεν γνώριζα τον ελληνικό κατακλυσμό. Δεν με καταλάβατε. Και πρόκειται γι' αυτό, ας πούμε. Και με μίλησε στην ελληνική γλώσσα, πως στον αρχαίο κόσμο, στην κεντρική Ελλάδα, εδώ στις Ελλαδίτες, είχαν πάρα πολλά γλωσσικά ιδιώματα, διάλεκτη και ιδιώματα, και ότι από αυτά τα ιδιώματα και διάλεκτη προέρχονται όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Ναι. Και μπορώ να πω και κάτι για τη βιωτεία, επειδή θα έρθει εκεί πέρα, η βιωτεία στον πανάρχαιο ελληνικό κόσμο, στους αρχαϊκές, λεγόταν Αραντία, ξέρετε. Ναι. Κυβερνούσε ένας Άραντα, το οποίο η ρίζα Άρ μας πάει πάρα πολύ πολλά στην αρχή, στην Άρουδα, που είναι η γη, η Γαία, το πρώτο όνομα της γης. Το θέμα είναι, κύριε Γραμμόζη, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έπρεπε να διδάσκονται, ναι, από την πρώτη, μάλλον από το δημοτικό, ναι, από την πρώτη δημοτικού, έχουν αποσιωπηθεί. Βλέπουμε κάποια βιβλία τα οποία γράφουν αυτά που θέλουν κάποιοι να μας διδάξουν, να διδάξουν, ναι, στα παιδιά. Είναι επικυρία η κατάσταση, πέστε το έτσι. Ναι, βλέπουμε συνωστισμό. Ναι, βλέπουμε συνωστισμό στη Σμύρνη, βλέπουμε διάλυση τελικά όλης της ελληνικής γλώσσας, διάλυση των ελληνικών, ναι, εθήμων, ναι, με μοναδικό στόχο την παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα επιτευχθεί τελικά αυτό το πράγμα. Εμείς όμως πρέπει να αντιδράσουμε. Βεβαίως αντιδρούμε, βεβαίως αντιδράνε, και να σας πω ότι έξω υπάρχει αντίδραση μεγάλη, υπάρχει πάλι αυτή. Υπάρχει αυτή. Μόνο που το κοινό δεν το βλέπει, γιατί η συμβατική τηλεόραση, ραδιόφωνο κτλ. Δεν προωθεί, δεν βγαίνει, πρέπει να το ψάχνεις. Όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τώρα, αφού είναι χειραγωγούμενα. Ακριβώς. Εάν θα πάρετε όλα τα δελτία ειδήσεων, ξεκινάνε το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, είναι ακριβώς τα ίδια. Η ίδια θεματολογία, ο ίδιος τρόπος παρουσίασης, ναι, και αν τολμήσει κάποιος άλλος να ξεφύγει λίγο, δέχεται τη μείωση της τηλεθέας, οπότε αναγκάζεται και αυτός να συμβιβαστεί. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ με αυτά που βλέπω καθημερινά. Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο τόπος σήμερα, οι άνθρωποι αυτοί έχουν το βιολί τους. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή διδάσκονται το τι μας χωρίζει, όχι το τι μας ενώνει στην Ευρώπη. Καταλάβατε. Ναι. Αυτό
αν υπήρχε και διδασκαλία να δεις ότι τι συνδέει τους ευρωπαϊκούς λαούς, δεν θα υπήρχε αυτή η αντιπαλότητα στους λαούς και τα λοιπά, η προκαταλήψη του ένα τ' άλλο. Να σας πω κάτι, παράδειγμα σπουδαίο, ότι στην αρχαία ιδιωτική διάλεκτο το υπαρκτικό ρήμα έχω είναι άδειες. Ναι. Λοιπόν, άδειες με ζήτα. Λοιπόν, τα έχουν αρρημένοι ακόμα ζωντανό σήμερα στο πληθυντικό. Έχουμε, το λένε με ζήτα. Λοιπόν, εκτός από αυτό, το ΒΙΤΑ είναι και στην ηλυρική γλώσσα, στους Ήλυρους, στη Βόρειο Ήπειρο. Να φανταστείτε. Οι αρρημένοι προέρχονται από την Ήπειρο. Βεβαίως οι αρρημένοι, το πλέον λέγονται βλάχοι, εμείς το βλάχος είναι, δεν προσδιορίζει φύλο με το βλασσός, ούτε με μια ξεχωριστή εθνότητα, παράδειγμα με τον αρχαίο ελληνικό, ελληνική αντίληψη. Βλάχος είναι ενασχόληση με κτηνοτροφία, η βλιχάω βλιχό βλαχά. Ναι. Στη δωρική γλώσσα είναι τα βελάσματα των ζώων. Καταλάβατε. Ναι. Άρα και δεν είναι εθνότητα, είναι ενασχόληση. Αυτός που ξέρει και καταλαβαίνει τα βλιχάσματα των ζώων. Δηλαδή ο κτηνοτρόφος. Ο κτηνοτρόφος είναι για ένας μικρός κτηνίατρος, θα λέγαμε, γιατί καταλαβαίνει τι έχει, τι υποφέρει όταν είναι καλά και είναι άρρωστο το ζώο κτλ. Ενώ ο προσδιοριστικός όρος είναι αρρημένοι στα Γιάννενα, παράδειγμα υπάρχει ναός του Αρίου Διός, το οποίο στην Ελλάδα δεν το ξέρουνε. Όταν μου το έμαθε εμένα ο Γερμανός, παράδειγμα, εγώ τρελάθηκα, δεν μπορούσα να το φανταστώ. Και έρχομαι στα Γιάννενα και προσπάθησα να πω, γιατί μου είχε δώσει τότε, θυμάμαι, τέλος δεκαετία του 70, ένα εικοσάρικο, λέει, όταν πας στα Γιάννενα, λέει, κάνε ένα μικρό στεφάνι και ρίξε στον ναό του πατέρα μας, λέει, του Πάτερ Θεών και ανθρώπων, λέει, στον Άριο Ζεύς. Έμεινα έκθαμβος, λέει, τι μου είναι αυτός, λέει, πώς δεν το φανταστώ αυτά. Και όταν έρχομαι στα Γιάννα και ρωτάω, που είναι ο ναός του Αρίου Διός, δεν ήξερε κανένας να μου το προσδιορίσει, να μου πει που είναι. Καταλάβατε. Και όταν πήγα μετά, αναγκάστηκα πήγα στο βουνό που είναι η Ακρόπολη των Μολωσσών, και βρήκα ένα βοσκό. Λοιπόν, και ο βοσκό, όταν ρωτάω τον βοσκό, επειδή λέω γυρνάει, αυτός λέω κάτι θα ξέρει. Και ρωτάω τον βοσκό, πού είναι ρε φίλε, του λέω, ναός του, πώς ξέρει, ναός του Ορίου Διός. Α, λέω, σου πω, εγώ το ξέρω, λέει. Και μου το, με πήγε, μου το έδειξε, ας πούμε. Ήταν ο άνθρωπος, επειδή ασχολείταν με τα, με τη... Με την κτηνοτροφία, με τα πρόβατα, ναι. Και γυρνούσε και τον έβλεπε. Α, περνάω από εκεί, λέει, περνάω με τα πρόβατα. Ενώ σε αντίθεση, εμείς ούτε μία ταμπέλα, απολύτως τίποτα, να φαίνεται τι ακριβώς είναι στη συγκεκριμένη περιοχή, και δεν είναι μόνο πάνω στην περιοχή σας, είναι σε όλη την Ελλάδα. Φανταστείτε εδώ ένα παράδειγμα της μυθολογίας, το άνθρωπο για τον Ηρακλή, ο οποίος έχει βρεθεί, λέει, το σπίτι του Ηρακλή. Δεν υπάρχει μία ταμπέλα. Πάρα πολλά, μα αυτό ήταν ένα μικρό δείγμα, σας λέω παράδειγμα, ένα μικρό δείγμα που, γιατί έτσι μου έμαθε, μου το απέδειξε και με τη γλώσσα μετά, αφού έμαθα, ότι εκεί είναι το όνομά σας, λέω, αρημένη, λέω, είναι η αρημένη, λέω, που ήταν οι σελάδες, οι σελοί ηλιάδες, γι' αυτό σημαίνει αρημένη, είναι οι ηλιολατρευτές του Δία στην αρχαία Δοδόνη. Καταλάβατε. Και τα ήθη τα... Λέω, βλάχος εδώ, βλάχος εκεί, ναι. Ενώ βλάχοι στην πολιτεία μας, στο μεγάλο μας χωριό, στην πρωτεύουσα στην Αθήνα, αποκαλούνται κάθε επαρχιώτη. Ενώ βλάχοι είναι και οι Σαρακατσάνοι, βλάχοι είναι και οι Καραγκούνιδες και ούτω καθώς, γιατί εκεί όλοι οι που ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Τα ήθη και τα έθιμα τα δικά σας έχουν έρθει προς την περιοχή τη δικιά μας, έχουν αλλάξει. Υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν. Αφού να φανταστείτε, θα φέρω τρία γυναικεία καπέλα το βράδυ, να δείσουμε αύριο τρία κορίτσια, το οποίο έχει βρεθεί στην Τανάγρα, ότι οι νύφες παλιά παντρευόταν με αυτό το καπέλο. Και εγώ το έζησα μέχρι πιτσιρικά, στη τελευταία ήταν μια γιαγιά μου, το οποίο παντρεύτηκε με αυτό το κρύδεσνο, το οποίο έχει παντρευτεί η Πινελόπη, υπάρχει στα έργα, όταν βλέπουμε το έργο στη Τρία, ο πόλεμος της Τρίας, ούτω καθεξής, ο εμφύλιος της Τρίας, ούτω καθεξής. Όλες οι νύφες τότε πλαινόταν με αυτό το καπέλο, το οποίο είναι κοινωνικός προσδιορισμός. Το καπέλο δεν το στολίζανε σύμφωνα με την κοινωνική θέση και είχε σύμβολα επάνω και ούτω καθεξής. Είναι πανάρχιο, δεν πάει στην εποχή των μηνιών, οι μηνίες. Ναι. Καταλάβατε. Οι μηνίες, το όνομα των μηνιών είναι σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, διότι οι μηνίες ήταν χρυσοθύρες, γι' αυτό και mines στα αγγλικά είναι μήνες στα γερμανικά, μηνέλες στα αλβανικά και ορμανικά και ούτω καθεξής. Σε όλες τις γλώσσες, μα και στα ρώσικα κλπ.
υπάρχει το όνομα των Μηνιών. Διότι ήταν χρυσοθύρες και δίνανε τις νύφες με χρυσταφικά, με πολλά χρυσταφικά πράγματα. Δεν δίνανε χρήμα ακόμα, ήταν στολίδια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο σημερινός βλάχικος γάμος που διαδραματίζεται την καθαρή Δευτέρα στην πόλη μας έχει σχέση με εσάς? Είναι ένα αντίγραφο ή είναι ένας σχολιασμός τελικά πώς γινόταν ο γάμος παλιά? Ναι, κοιτάξτε στο γάμο τώρα, εγώ δεν το έχω δει τώρα εδώ το δικό σας, αλλά αν το συζητήσουμε και μου πείτε, υπάρχει και στο Κεφαλόβρυσο που βρίσκομαι και τελπά, στο Πογόνι, ότι γινόταν διαδικασία μια εβδομάδα ολόκληρη ετοιμασία ο γάμος. Μας πάει στην παλαιολιθική εποχή, στην μητριαρχική εποχή η συνέχεια αυτού του γάμου. Γιατί στολίζανε ένα φλάμπουρο του γαμπρού και του λοιπόν και βάζαν κάποια σύμβολα επάνω. Αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Μας πάει στην μητριαρχική εποχή, το οποίο δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε εδώ εν ολίγης. Κύριε Γραμμόζη, εγώ να σας ευχαριστήσω. Ραντεβού αύριο στις 6.30 στο συνεδριακό κέντρο της πόλης μας. Και να σας ευχαριστήσουμε γιατί κάνατε ένα ταξίδι από τη Γερμανία για να έρθετε να προβάλλουμε το ντοκιμαντέρ αυτό και παράλληλα να μας δώσετε τις θέσεις, τις απόψεις και την ιστορία, το τι ακριβώς έχει συμβεί και τι επιφυλάσσετε το μέλλον. Ναι, και μπορεί να κάνουμε μια άλλη εκπομπή να το αναλύσουμε αυτό που σας λέω με το γάμο, με λεπτομέρειες για τον κόσμο, αν θέλετε, μια άλλη φορά. Να σας φέρω και εγώ στοιχεία να προετοιμαστώ καλά. Λοιπόν, για να μπορείτε να το παρουσιάσετε, καταλάβατε. Ναι, ναι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Yeah. Αυτά από τον κύριο Γραμμόζη.